Επιστρέπουμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας και θα δούμε αναλυτικά όλα όσα προβλέπονται πίσω από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων λόγω της επίπτωσης που έχει σε όλους τους κλάδους η κρίση του νέου κορονοϊού. Κοντά μας είναι ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός Δημήτρης Πανοζάχος και τα λέμε κοντά μας, εννοούμε πάντα μέσω σύνδεση Skype και εμείς στο πλαίσιο λήψης μέτρων. Κύριε Πανοζάχο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να πούμε, κύριε Πανοζάχο, ότι εμείς έχουμε ανοιχτές και τις γραμμές επικοινωνίας μας, κυρίως μέσα από τα social media, αλλά και στο mail μπορούν οι τηλεθεατές μας να αποστέλουν ερωτήσεις τους στο atlas.tv@atlas.tv.gr και από εκεί και πέρα σε όλα τα social media να απευθύνονται προς εμάς και εμείς με τη σειρά μας να μεταφέρουμε ερωτήματα προς εσάς, μήπως και μπορέσουμε να ρίξουμε λίγο φως σε αυτά τα χαρτογράφητα πραγματικά που βιώνουμε όλοι όσον αφορά τα νέα δεδομένα με τα μέτρα στήριξης. Τι δηλαδή πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις, τι πρέπει να ξέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Να ξεκινήσω με το δώρο Πάσχα, κύριε Πανοζάχο. Αυτό το κομμάτι έχει κλείσει, σωστά. Και μετά θα μας πείτε αναλυτικά το ύψος αυτών των μέτρων. Okay. Έχει κλείσει το κομμάτι του που αναφέρεται στο δώρο Πάσχα στο σημείο το ότι θα πρέπει να καταβληθεί. Σήμερα όμως με την εξαγγελία του Υπουργού Εργασίας θα δοθεί, γιατί θα πρέπει να εκδοθεί ανάλογη υπουργική απόφαση, θα δοθεί δυνατότητα σε επιχειρήσεις όσες έχουν προβλήματα ρευστότητας να μην το καταβάλουν τώρα το Πάσχα αλλά το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα Δίας. Θα χρειαστεί, κύριε Πανοζάχο, να αποδείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα στη ρευστότητά τους ή ούτως ή άλλως δεν θα υπάρξει έλεγχος ή οποιοδήποτε άλλη παρερμηνία της κατάστασης? Αν υιοθετήσουμε την Γενική Αρχή ότι σε όλα τα μέτρα ισχύει ο κανόνας ότι θα πρέπει ο κωδικός δραστηριότητάς τους να συμπεριλαμβάνεται στην επίμαχη λίστα την οποία ήδη έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Οικονομικών και έχει δηλώσει ότι θα επικαιροποιείται καθημερινά, τότε λογικό είναι ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, δηλαδή να καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους όχι το Πάσχα αλλά το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα, θα πρέπει να αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα με τον κωδικό δραστηριοτήτων που το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι έχουν ήδη πληγεί από τον κορονοϊό. Την είδαμε τη λίστα, πραγματικά περιλαμβάνει πάρα πολλά επαγγέλματα, περιλαμβάνει και ελεύθερους επαγγελματίες και πάρα πολλές επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους. Κύριε Πανοζάχο, καταρχάς θέλω μία δική σας τοποθέτηση για το πώς κινείται η κυβέρνηση και δεν εννοώ τη λήψη μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊού. Τα οικονομικά μέτρα, το περιθώριο που είχε για να τα λάβει όλα αυτά και το πώς επιτέλους η Ευρώπη αντιλήφθηκε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή η Ελλάδα δεν είναι αυτή που έχει τις χίλιες μύριες υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές της. Okay. Αν θελήσει κάποιος να ταξινομήσει τα μέτρα τα οποία έχει εξεγγείλει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, ανοίγω παρένθεση να σημειώσω ότι μέχρι σήμερα συζητούμε για τα δελτία τύπου, γιατί δεν έχουν εκδοθεί αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, ούτε έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Μερικές από αυτές θέλουν και τροποποίηση νόμου, φαντάζομαι ότι θα γίνουν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτές λοιπόν οι πράξεις μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής. Πρώτη σειρά μέτρων ήταν η προστασία των θέσεων εργασίας. Δηλαδή, η κυβέρνηση επέλεξε να ακολουθήσει μια σειρά από μέτρα με τα οποία να προσπαθεί να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και όπου αυτό είναι αδύνατο, γιατί θέτει η ίδια σε αργία τις επιχειρήσεις, να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν ενδιάμεσα στάδια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα η διαδικασία της αναστολής εργασίας για όσο διάστημα ισχύει ο κορονοϊός. Επίσης, να καλύψει ήδη ένα μεγάλο κομμάτι του κόστου των θέσεων εργασίας, αρχίζει γενομένης από τις επιχειρήσεις οι οποίες με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κλείνουν, υποχρεούνται να μην λειτουργούν. Οπότε, η επιχείρηση εξήγηλε ότι αναλαμβάνει η ίδια το κόστος κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, που είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αυτό που ονομάζουμε μη μισθολογικό κόστος. Και τρίτον, σε αυτή τη διαδικασία είναι να καλύψει ένα κομμάτι της απώλειας εισοδήματος των εργαζομένων με την περιβόητη ιστορία του επιδόματος των 800 ευρώ. Το δεύτερο μέτρο έχει να κάνει με την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όπου έχουν εξαγγελθεί μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν στόχο να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις, δηλαδή να έχουν δυνατότητα να ανταποκριθούν σε κάποιες υποχρεώσεις τους. Και κυρίως σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα αναστολής πληρωμής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ή, αν το θέλετε, οποιασδήποτε κρατικές επιβαρύσεις στις επιχειρήσεις που πρέπει να πληρώσουν στο δημόσιο. Δεύτερο, έχει να κάνει με μια συνέργεια του κράτους και των τραπεζών για την αναστολή των επιχειρηματικών δανείων, την καταβολή για κάποιους μήνες, 4 μήνες από ό,τι φαίνεται.
και επίσης η δυνατότητα η οποία δίνεται στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την διαδικασία με την οποία θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των επιταγών και των συναλλαγματικών. Το λέω αυτό γιατί ήδη διέρευσε ότι εξετάζεται το σενάριο αναστολής, μάλλον να δοθεί η δυνατότητα να μην πληρωθούν κάποιες επιταγές και συναλλαγματικές και ανασταλούν για ένα μήνα, όπως είχε γίνει τον περιβόητο 2015 με το Capital Control. Όλο αυτό το πακέτο είναι λογικό ότι χρειάζεται να υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα και σε αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο διευκολύνθηκε από αυτό που είπατε, από τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα έπαψε να εξαιρείται, αλλά θεωρείται πλέον ένα κανονικό μέλος στη λήψη των αποφάσεων. Έτσι λοιπόν συμπεριλαμβάνεται με 12 δις σε αυτές τις χώρες που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει κρατικά ομόλογα. Ανοίγω όμως η παρένθεση, τώρα είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά για όσους ξέρω ότι έχει κάνει σημαντικό στη δευτερογενή αγορά, όχι στην πρωτογενή αγορά. Συμπεριλαμβάνεται στις χώρες στις οποίες θα επιτραπεί να ξεφύγουν από το πλαίσιο το οποίο είχε εγκριθεί και είχε δεσμευτεί για τα ετήσια πλεονάσματα. Άρα δεν θα ισχύσει το περιβόητο 3,5% πλεόνασμα για το 2020 και από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα. Όλα αυτά είπατε στην αρχή, κύριε Πανοζάχο, ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί επίσημα, δεν έχουν πάρει την επίσημη μορφή τους με κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά φέκτη. Λέω επίσημα, επειδή η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια, συγγνώμη που σας διάκοψα, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια, νομίζω ότι επίσημο είναι και το δελτίο τύπου του Υπουργείου, φέρει την υπογραφή του. Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι δεν θα συμβούν, αν θα περιμένουμε τις διευκρινήσεις στη συνέχεια, γιατί φαντάζομαι σε ένα δελτίο τύπου δεν μπορούν να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις που είναι και ερωτήματα όλων μας στην παρούσα φάση. Για να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, είναι αλήθεια ότι στη χώρα πολλές φορές στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάολος και είναι αλήθεια ότι την ώρα που θα εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις μπορεί να δούμε και μερικές εκπλήξεις σε μερικά από αυτά τα σημεία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε. Η γενική εικόνα που λαμβάνει αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός της χώρας και εννοώ το εργατικό δυναμικό και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, λιγότερο στο δημόσιο τομέα, περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, η γενική εικόνα, κύριε Πανοζάχο, είναι ότι όλοι στο τέλος θα πάρουμε κάποιο επίδομα. Εκτιμούμε όμως ότι αυτό που αναφέρετε κι εσείς, εκεί που θα οριστούν όλα αυτά και θα μπουν οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές, δεν θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα ότι όλοι θα πάρουμε το επίδομα των 800 ευρώ. Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι στο δημόσιο τομέα δεν θα υπάρξει απώλεια κανενός. Το μοναδικό που θα υπάρξει είναι μια επιπρόσθετη ενίσχυση των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον τομέα της υγείας, στο νοσοκομείο, στα ΕΚΑΒ, οι οποίοι σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου είναι οι μόνοι οι οποίοι θα λάβουν επίδομα δώρο Πάσχα, ενώ έχει καταργηθεί στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα, είναι αλήθεια ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια σύγχυση γύρω από αυτό. Υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις, εξαγγελίες. Να ξεκινήσω από το ότι ανακοινώθηκαν οι κωδικοί δραστηριότητα σήμερα από το Υπουργείο με δελτίο τύπου, το επαναλαμβάνω, αλλά ήδη υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου που λέει ότι αυτή η λίστα δεν θα είναι σταθερή, αλλά θα είναι δυναμική κάθε μέρα, θα συμπληρώνεται γιατί το Υπουργείο Οικονομικών με τους μηχανισμούς οποίους έχει αυτό και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα μετρά τι επίδραση έχει αυτή όλη η υπόθεση και η λήψη των μέτρων σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Και μερικούς από αυτούς θα τους συμπληρώσει εκ των υστέρων ή λίγες μέρες αργότερα στον πίνακα αυτών για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ακόμα και η υπόθεση των 800 ευρώ είναι μια διαδικασία η οποία εξαγγέλλεται τώρα, έχει όμως ήδη κάποια κενά. Να σας πω δηλαδή δύο που βρήκα σήμερα μπροστά μου μέσα από μια συναναστροφή επαγγελματική η οποία έχω. Υπάρχει ένα θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με εργόσιμο. Και δεύτερον, έχουμε ένα δεύτερο θέμα με ανθρώπους των οποίων μετατρέπει τη σύμβασή τους από ορίστου χρόνου ορισμένου. Και παρότι ο νομοθέτης προβλέπει ότι αυτή η τροποποίηση πρέπει να γίνει με τη συνέννηση του εργαζομένου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι στη διαδικασία της οικονομικής κρίσης, πολλές φορές ο εργαζόμενος το αποδέχεται φοβούμενος ότι θα έχει τελείως την απώλεια της θέσης εργασίας. Τα 800 ευρώ, αυτό το επίδομα, κύριε Πανοζάχο, αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι και η ερώτηση που μας έρχεται τώρα στα social media. Αν αφορά όλων των μορφών επιχειρήσεις, δηλαδή ατομικές εταιρείες, δηλαδή αν απασχολούν 1, 2, 3 άτομα ή αν οι ίδιοι που απασχολούνται είναι και οι επικεφαλής της επιχείρησης, αν θα πάρουν αυτό το ποσό.
Λοιπόν, ας διευκρινίσουμε καταρχήν ότι αφορά τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα ατομικής μορφής, από ατομική ή μέχρι και ανώνυμη, mm-hmm. αρκεί ο κωδικός δραστηριότητάς τους να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που ανακοίνωσε σήμερα ή έβγαλε τη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται με νόμο να μην λειτουργούν αυτή την περίοδο. Ή θεωρείται ότι έχουν πληγεί άμεσα και κέρια από την υπόθεση του κορονοϊού. Δεύτερον, αφορά σε πρώτη φάση τους εργαζομένους, με την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι όμως αυτοί δεν εργάζονται, δεν τους καταβάλλεται ο μισθός. Άρα το ποσό των 800 ευρώ θα μπει ως αντιστάθμισμα στην απώλεια του μισθού, τον οποίο έχουν. Γιατί οι επιχειρήσεις αυτές έπαψαν να λειτουργούν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή με εξαγγελίες του Υπουργείου. Αυτό απαλλάσσει την επιχείρηση, κύριε Πανοζάχου, πριν προχωρήσετε να το διευκρινίσουμε λίγο. Απαλλάσσει την επιχείρηση από την καταβολή του κανονικού μισθού όταν θα τρέξει ξανά η εργασία αυτών των επιχειρήσεων. Αυτό δηλαδή το κομμάτι της καταβολής των 800 ευρώ σβήνει κάθε υποχρέωση από την επιχείρηση για το μήνα Μάρτιο, για παράδειγμα. Για το διάστημα που θα είναι κλειστά, ναι. Για, αν από, είναι 15, κλειστά... από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου, όταν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν, απαλλάσσονται από την καταβολή αμοιβών, έτσι και λες, αφού οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται. Και το κράτος σε αποκατάσταση αυτή τη απώλεια στους εργαζομένους, ήρθε και το ανακοίνωσε τα 800 ευρώ για διάστημα 45 ημερών. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός ο κ. Σταϊκούρας διευκρίνησε ότι το ποσό αυτό θα μπορούν να το εισπράξουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αλλιώς οι επιτιδευματίες, οι οποίοι επίσης είναι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων και οι οποίες επλήγησαν. Μάλιστα. Αυτά τα ποσά μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί διευκρινήσεις. Το ποσό δηλαδή των 800 ευρώ επίσης μας ρωτάνε πώς θα καταβληθεί. Δηλαδή θα μπει σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θα κληθούν οι εργαζόμενοι να δώσουν, να προσκομίσουν κάποια χαρτιά. Να πούμε λοιπόν ότι εξαγγέλθηκε η διαδικασία. Καταρχήν τα λεφτά θα μπουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θα είναι κατάσχετα. Τώρα, η διαδικασία που θα ακολουθεί είναι ως εξής. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να ανοίξει μια ειδική μηχανογραφική διαδικασία στο πλαίσιο του Εργάνη, mm-hmm. όπου θα εισέλθουν οι επιχειρήσεις με εισαγωγικά τα λογιστήριά τους, για να δηλώσουν την πάυση λειτουργίας των επιχειρήσεων και να αναρτήσουν τους εργαζομένους οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς πρόσκληση αναστολής εργασίας λόγω του ότι οι επιχειρήσεις έκλεισαν. Στη συνέχεια αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι 31 Μαρτίου. Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους εργαζόμενους να εισέλθουν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα πώς και πού, όπου θα επιβεβαιώσουν οι ίδιοι τα στοιχεία τους και θα εισπράξουν το ποσό αυτό. Mm-hmm. Τώρα που αναφερθήκατε στο σύστημα Εργάνη, η ευελιξία που υπάρχει λόγω των συνθηκών θα συνεχίσει, φαντάζομαι, όσο διαρκούν τα μέτρα όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Αν εννοείται ευελιξία το να μην αναρτούν στο Εργάνη τυχόν μεταβολές στο ωραρίο εργασίας, ναι. Αυτή είναι η ευελιξία. Ναι. Θα υπέρθουν και άλλες αλλαγές, πιστεύετε, θα προχωρήσουν και σε άλλες αλλαγές? Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα υπέρθουν σε άλλες. Η γνώμη μου όμως είναι ότι αν θέλουμε να αντέξουμε αυτή την οικονομική κρίση, πρέπει να δείξουμε μια κοινωνική αλληλεγγύη και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες πρέπει να είμαστε από την ίδια πλευρά. Και άρα θα πρέπει να υπάρξουν στιγμές όπου θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Mm-hmm. Υπάρχουν επιχειρήσεις, κύριε Πανοζάχο, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας και επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στην αγορά, υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν πλήττονται, αλλά ίσα-ίσα αυξάνουν την κερδοφορία τους σήμερα που μιλάμε? Να σας πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει επιχείρηση η οποία αυξάνει την κερδοφορία της. Ακόμα και αν αναφερόμαστε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πολλές φορές λέει κάποιος, μα ξέρετε, σε αυτούς αυξάνεται η κατανάλωση. Ναι, αυξάνεται σήμερα. Μετά από έξι μήνες λοιπόν θα πέσει κατακόρυφα. Δηλαδή όταν θα περάσει το φαινόμενο του κορονοϊού θα πέσει κατακόρυφα η ζήτησή τους και άρα ό,τι αύξηση εμφανίζουν σήμερα στις πωλήσεις θα το απολέσουν μετά. Γιατί το λέω με λίγο χιούμορ. Σκεφτείτε κάποιον που έχει πάρει 20 πακέτα μακαρόνι στο σπίτι και δεν θα χρησιμοποιήσει τους επόμενους δύο μήνες. Δεν θα αγοράσει για το επόμενο έτος. Το ίδιο ισχύει και με τις επιχειρήσεις, την πλειονότητα των επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται στον τομέα που προμηθεύουν τον τομέα υγείας. Τώρα, μπορεί να υπάρξουν και μια-δυο εξαιρέσεις, αλλά θα είναι πολύ σπάνιες. Mm-hmm. Γιατί όσοι κερδίσουν προς τη στιγμή πρόσκαιρα τώρα πωλήσεις, θα τις χάσουν μάλλον στο άμεσο μέλλον. Έτσι όπως ξεκινήσατε την τοποθέτηση, υπέθετα ότι περισσότερο θα αναφερθείτε στο ότι δεν θα έχουμε λεφτά να καταναλώσουμε σε 5-6 μήνες από τώρα λόγω της κρίσης, όχι στο ότι θα έχουμε πάρει μαζικά. Αυτό να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η γνώμη μου είναι ότι εκτός από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε, στη χώρα πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ σοβαρά ένα πακέτο
που να λέγεται, το δίνω εγώ έναν τίτλο τέτοιον, διατήρηση της εργασίας και της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας. Γιατί είπαμε προηγουμένως για τα μέτρα τα οποία κάναμε, δεν μνημονεύσαμε, μας διέφυγε εμένα ας πω προσωπικά, μέσα ότι στο πλαίσιο αυτό που συμπεριλαμβάνεται ακόμα και η αναστολή πληρωμών των δανείων στις τράπεζες, να διευκρινίσουμε εδώ ότι μιλάμε μόνο για το χρεολύσιο και όχι για τους στόχους. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά τα πράγματα, επειδή και η ενίσχυση της ρευστότητας και αυτές οι αναστολές των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών αφορούν αναστολές, όχι διαγραφή, σημαίνει ότι μετά από 2, από 3 μήνες, από 4 μήνες θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να πληρωθούν. Αν λοιπόν η οικονομία έχει πληγεί άμεσα και έχουμε απολέσει ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ, τότε καμία από αυτές τις οικονομικές οντότητες δεν θα έχει τη δυνατότητα μετά από 4 μήνες να το αποκρίνεται σε ταυτόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα τρέχουν τότε και αυτών που θα έρχονται από αναστολή. Μάλιστα. Τώρα, επίσης έρχεται μία ερώτηση που αναφέρει τι γίνεται με τα δάνεια που έχουν πουληθεί. Τα κόκκινα, τα μη κόκκινα, οποιαδήποτε έχουν περάσει στα χέρια των φαντ. Σήμερα λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, στο δελτίο τύπου και στην συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός, αναφέρθηκε όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στους διαχειριστές δανείου. Και με την έκφραση διαχειριστές δανείου ονομάζουμε όλους αυτούς στους οποίους έχουν πουληθεί τα δάνεια. Και ότι και αυτοί θα πρέπει να συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο, να βγάλουν απόφαση. Δεν έχουν βγάλει, γιατί είναι ιδιώτες. Αυτοί μόνοι τους πρέπει να βγάλουν απόφαση. Απόφαση με την οποία να επιτρέψουν στους δανειζόμενους να αναστείλουν για 3 ή 4 μήνες την πληρωμή του δανείου. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να ξέρετε, έχει και υπόθεση του περιορισμού της υποχρέωσης καταβολής μισθώματος ενοικίου όταν μιλάμε για επαγγελματικές μισθώσεις. Όπου δόθηκε το δικαίωμα σε αυτούς που ενοικιάζουν Μάρτιο και Απρίλιο να καταβάλουν μόνο το 60% του μισθώματος με νόμο, θα γίνει με νόμο, έχει εξαγγελθεί, έτσι ώστε με το υπόλοιπο 40% οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να συμμετέχουν σε αυτήν την οικονομική κρίση η οποία χτυπάει τη χώρα λόγω του κορονοϊού. Οι τράπεζες, κύριε Πανοσάχο, κατά τη γνώμη σας, έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα που μιλάμε στο βαθμό που μπορούν οι ελληνικές τράπεζες πάντα? Το μέτρο για τις επιχειρήσεις, να ξέρετε, βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Δηλαδή, πράγματι προβαίνουν σε διαδικασία αναστολής ετεροχρονισμού πληρωμής. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους στόχους τους οποίους απαιτούν και υπάρχουν και 2-3 ακόμα σημεία τα οποία θέλουν μια προσοχή και ερμηνεία. Με πιο κλασική περίπτωση της δόσης στις πιστωτικές κάρτες. Δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό θα χαρακτηριστεί δάνειο ή με τη στενή έννοια του όρου και θα συμπεριληφθεί στον ετεροχρονισμό της εξόφλησής του και με ποιον τρόπο, όπως επίσης και με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουν άλλα ευαίσθητα σημεία τα οποία έχουν, όπως αφορά χρηματοδοτήσεις οι οποίες είχαν ήδη εγκρίνει και δεν είχαν εκταμείευθεί. Ναι, σωστά. Κάποια πράγματα έμειναν μετέωρα. Ναι. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν εγκρίσεις για χρηματοδοτήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις για επενδυτικά σχέδια. Αν όλα αυτά σταματήσουν, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να ξέρετε, με την επιλογή την οποία έκανε εκτός από το 750 δις, όπου τα 12 αφορούν τα κρατικά ομόλογα, μπήκε σε μια διαδικασία να χρηματοδοτήσει και όλες τις συστημικές τράπεζες να ενισχύσει τη ρευστότητά τους για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι οι ελληνικές τράπεζες θα το κάνουν. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα, κύριε Πανοζάχο, επειδή έρχεται συχνά το θέμα, τώρα βλέπω κάποιες ερωτήσεις σχεδόν με το ίδιο περιεχόμενο εδώ, όσον αφορά τις απολύσεις. Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τον χρόνο απόλυσης ατόμων από εργασία, κατά την οποία θα δικαιούνται τα άτομα να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα ο πρώην εργοδότης τους να καταβάλει όλα τα υπόλοιπα που οφείλει. Αν εννοούμε για παλές οφειλές μισθών πριν τις 1 Μαρτίου... Απαλλάσσεται, εν πάση περιπτώσει, το επίδομα που παίρνουν απολυμμένοι, απαλλάσσεται τον εργοδότη από οποιαδήποτε υποχρέωση που είχε ούτως ή άλλως? Όχι, να διευκρινίσουμε λοιπόν. Το επίδομα αυτή περιβόητη ιστορία των 800 ευρώ αφορά το διάστημα από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου. Μέχρι τις 15 Μαρτίου ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει ό,τι όφιλε ως μισθούς. Δύο. Θεωρούνται άκυρες όλες οι απολύσεις από 1 Μαρτίου και που έγιναν μέχρι και σήμερα, μέχρι όσο θα συνεχίζεται η κρίση του κορονοϊού. Και συνεπώς, αν ο εργοδότης οφείλει μισθούς σε έναν εργαζόμενο μέχρι τις 15 Μαρτίου, πρέπει να τους καταβάλει. Άκυρες στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, πάντα μιλάμε.
Ναι, το θεωρούμε αυτονόητο, ναι. Το θεωρείς αυτονόητο. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, όπως φαίνεται, κύριε Πανοζάχο. Στο δικό σας το κλάδο, λίγο για να έρθουμε και τα δικά σας, σε κάποιο χρονικό διάστημα, βέβαια, πέρα από τις υποχρεώσεις που τρέχουν, νομίζω ότι θα έχετε και έναν αυξημένο όγκο εργασιών ή θα είχατε κάτω από νορμάλες συνθήκες δηλώσεις, διάφορα που ανοίγουν από εδώ και πέρα. Όλα ξέρετε, που αποφεύγω να απευθύνουμε να αναφέρουμε στον κλάδο τον δικό μας, γιατί μπορεί να φανεί συντεχνιακό και μίζερο. Πριν όμως, πριν από λίγο πριν συνδεθούμε, πρέπει να σας πω ότι με πήρε συνάδελφος, ο οποίος έχει πληροφορηθεί την εμφάνισή μου στο κανάλι σας και μου είπε ότι αν δεν το πω θα θεωρηθεί ότι δεν είμαι και αντικειμενικός. Τι εννοώ? Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος μας, να ξέρετε, επομίζεται ένα πολύ μεγάλο βάρος, γιατί όλα όσα περιγράψαμε τώρα, με το να αναρτηθούν στο σύστημα εργάνοι, οι επιχειρήσεις οι οποίες σταμάτησαν να λειτουργούν, οι αναστολές των πληρωμών, όλα αυτά μεταφέρονται ως εργασία στους συναδέλφους μου. Και το περίεργο, προσέξτε τώρα, δεν θεωρείται ο κλάδος πληγής κλάδος οικονομίας. Και όπως είπε ένας φίλος μου, έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο που ήδη έχει ανακοινωθεί, να ξέρετε, οι δικηγόροι, γιατί έχουν κλείσει τα δικαστήρια. Και ένας συνάδελφος διερωτήθηκε και λέει: πρέπει να κλείσουν οι εφορίες για να κριθούμε κι εμείς. Δεν είστε εσείς μέσα στη λίστα των κωδικών που ανακοινώθηκαν σήμερα? Ούτε εμείς είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πανοζάχο. Ούτε ο δημοσιογραφικός κλάδος είναι. Ναι, αλλά είναι τα μέσα επικοινωνίας. Επιλέγω τα περισσότερα. Τα μέσα επικοινωνίας, έτσι όπως τα αναφέρατε. Για να μην τα πω τώρα στον αέρα, αν δείτε τον κατάλογο, θα δείτε ότι υπάρχει μια ομάδα μέσων επικοινωνίας που είναι εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω είναι και με αφορμή αυτό να κάνω μια έκκληση στους συναδέλφους για μια ακόμα φορά να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δείξουν την κοινωνική ευαισθησία την οποία έχουμε και πόσο σημαντικό είναι το επάγγελμά μας σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική συνοχή και λειτουργία του κράτους. Και θα έρθει η ώρα που θα μπορέσουμε απέναντι στο κράτος να διεκδικήσουμε αυτά που μας αντιστοιχούν. Mm-hmm. Και στις επιχειρήσεις που έκαναν απολύσεις λόγω αναστολή, εκτός τους εργαζόμενους και τα μέτρα που λαμβάνουν τώρα, επίσης μας ρωτάνε, κύριε Πανοζάχο, εκτός το επίδομα των εργαζομένων, το τι γίνεται εκεί, οι ίδιες οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε απολύσεις θα τύχουν των ευνοϊκών μέτρων, ή θα λειτουργήσει ανασταλτικά το γεγονός της απόλυσης, ή θα. Το Υπουργείο Εργασίας θέτει ως βασική προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει απόλυση για να τύχουν χρήσεις των ευνοϊκών διατάξεων. Είτε αυτό αναφέρεται στην αναστολή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο εξαγγελθεί. Όποιος δηλαδή προβαίνει σε απολύσεις, έτσι κι αλλιώς κρίνονται παράνομες, και δεν μπορεί επιπλέον να κάνει χρήση αυτών των ευνοϊκών διατάξεων. Για τα 800 ευρώ, επίσης, δεν δόθηκαν κάποια εισοδηματικά κριτήρια, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής για τους δικαιούχους, έτσι δεν είναι? Είναι οριζόντια. Οριζόντια θα είναι πλέον. Και στο οποίο θα συμπεριληφθούν και οι ελεύθερες επαγγελματίες. Σωστά. Κύριε Πανοζάχο, τέλος, με τις ειδικές άδειες υπάρχει ενδιαφέρον, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη λήψη ειδικών αδειών εκεί? Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχει ενδιαφέρον στις ειδικές ενδιαφέρον. Υπάρχει ανάγκη να γίνει χρήση των ειδικών αδειών. Όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά έστω 15 ετών, υπάρχει ένα θέμα σοβαρό και κάτι που πρέπει να γίνει. Πρέπει να σας πω ότι στη συνέχεια, έξω από τις ειδικές άδειες για τα παιδιά, υπάρχει και μια επόμενη υπουργική απόφαση, μια υπουργική απόφαση, η οποία δημιούργησε μια διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και τώρα εκμεταλλεύουμε την εκπομπή σας για να απευθυνθώ σε όποιον ακούει, ας την επανεξετάσουν. Τι εννοώ? Ότι έχει δοθεί τη δυνατότητα μόνο στο δημόσιο, σε ανθρώπους που είναι ασθενείς ή πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες, καρδιοπαθείς και τα υπόλοιπα, μια ειδική μεταχείριση. Κάτι που δεν έχει γίνει στον ιδιωτικό τομέα. Πώς το εννοείτε, δηλαδή τι ισχύει για το δημόσιο? Υπάρχει μια διαδικασία εκεί για να δοθεί μια ειδική άδεια. Έτσι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξεταστεί, να γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν τέτοιους ανθρώπους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι ή μέλη της οικογένειας? Όπως δίνεται ειδική άδεια για να υπάρξει ένας γονιός στο σπίτι να επιβλέπει να προσέχει τα παιδιά. Να είναι με τα παιδιά. Τα παιδιά. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα σε πολλές οικογένειες, σε περιθάλψουν ανθρώπους οι οποίοι είναι βαριά ασθενείς. Ή εγγόνια ασθενών, κύριε Πανοζάχο. Ώστε. Ή εγγόνια ασθενών. Υπάρχει μία διάκριση επίσης, το ότι αν δεν έχεις κάποιο χαρτί από
πέρα του ότι κλείνουν τα σχολεία, δεν μπορείς να προσκομίσεις κάποιο χαρτί από βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό κτλ. Δεν δικαιούσε την ειδική άδεια. Σωστά. Και αυτό αλλά είναι μια κακή διάκριση τη στιγμή που το Υπουργείο λέει κρατήστε τα εγγόνια μακριά από τα παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα εγγόνια. Πώς θα μείνει το παιδί μόνο του στο σπίτι. Και ότι για να συζητάμε για εγγόνια, αναφερόμαστε σε παππούδες οι οποίοι είναι μόνο στη σύνταξη. Δεν είναι οικονομικό τώρα, το θέμα. Τώρα δεν πράγματι το θέμα. Είναι πρακτικό το θέμα όμως, κύριε Πανοζάχο. Είναι καθαρά πρακτικό. Όταν λέμε ότι βοηθάμε στο να μην εξαπλωθεί η νόσος ή ο κορονοϊός. Συμφώνω. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποια κενά. Ελπίζουμε μέρα με τη μέρα να βελτιώνονται, να προστίθονται κάποια, να γίνονται κάποιες διορθώσεις και πάνω απ' όλα όλοι με σύνεση να ακολουθούμε αυτά που δίνονται από την επιστημονική κοινότητα, από το Υπουργείο, τα αρμόδια Υπουργεία και να βοηθήσουμε όλοι στο να περιοριστεί όσο ταχύτερα γίνεται αυτή η κατάσταση, κύριε Πανοζάχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Πάμε εμείς για διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, θα δούμε τι γίνεται στην Πιερία, αλλά και τι συμβαίνει στο Δήμο Δέλτα, ο οποίος πραγματικά έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Σε λίγα λεπτά πίσω.